Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Οι γέφυρες Τσίπρα με Μέρκελ για συμφωνία εδώ και τώρα. Χρήστος Τσιράκης. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι η λύση για τους ανεολήπτες. Καμπανάκι κινδύνου για το νέο ΕΣΠΑ στην παιδεία. Κλείνει την πέμπτη η ρύθμιση των 100 δόσεων στα δαμεία. Παράταση στη διαγραφή προσαυξήσεων εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι η πιο ασφαλής οδός για τους δανειολήπτες, αφού υπάρχει ήδη απόφαση του πρωτοδικείου Ναυπλίου που δικαιώνει το προσφεύγοντα. Όσο για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, αποτελεί επιβεβαίωση της ισχύς των όρων των τραπεζών προς τους δανειολήπτες, δήλωσε ο οικονομολόγος και νομικός Χρήστος Τσιράκης. Είναι πράγματι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία βέβαια έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη που είχαν οι προηγούμενες. Δηλαδή, ισχύει η υπεράσπιση του πολίτη, της προσωπικής αξιοπρέπειας και όχι το κέρδος πέρα και έξω από όλες τις συνθήκες. Το πρόβλημα, η φιλοσοφία είναι αυτή. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το οικονομικό σκέλος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε προχθές και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι εκείνο που μετράει σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ξηρού, στην οποία, όπως ο ίδιος είπε σε πρόσφατη δήλωσή του, κινήθηκε όλη η διαδικασία μόνο όταν έθεσε τις ανάγκες πληρωμής της χώρας των προστήμων και όχι ότι παραβιαζόταν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα δάνεια. Όλος ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος. Όλα τα μεγάλα κανάλια με τη τακτική που ακολουθούν εμφανίζουν ότι δεν υπάρχει λύση και ότι όλοι θα χάσουν τα σπίτια τους. Γεγονός όμως το οποίο δεν ισχύει, υπό την έννοια ότι οι δικαστικές αποφάσεις και αυτή η 12-10 του Συμφωνίου της Επικρατείας και του Αριού Πάγου, η οποία έχει πει ότι είναι άκυρες οι συμβάσεις, οδηγούμενες υποθέσεις στα δικαστήρια, οι δανειολήπτες δικαιώνονται. Έχουν δώσει την εναλλακτική λύση του νόμου Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη όμως είναι σπρίνι. Δεν είναι φάρμακο, δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται από όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν και έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο δικαστήριο, προβάλλοντας την ισχύ του διδικασμένου την απόφαση του Ειρηνικού Ναυπλίου, η οποία έχει γίνει πρωτοποριακή και όπως πληροφορήθηκα από όλη την Ελλάδα την αναζητούν, διότι ο δικαστής Μαρίνης ανέδειξε την πραγματική διάσταση του προβλήματος και από εκεί και πέρα πλέον έγκυρε στον καθένα με πρωτοβουλία, με αυτοπεποίθηση να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Άρα λοιπόν με προσφυγές και όχι με ρυθμίσεις, εσείς προτείνετε να πάει να κάνει ρύθμιση, δηλαδή κάποιος ή να μην κάνει. Θα σας πω γιατί όχι. Ναι. Οι ρυθμίσεις, όταν προσφεύγεις και ζητάς να ρυθμίσεις κάτι το οποίο δεν οφείλεις, έμεσα το αναγνωρίζεις. Οι τράπεζες λοιπόν λειτουργούν ρυθμίσεις τώρα, διότι νομικά οι συμβάσεις σου είναι άκυρες. Άρα, προσφέροντας το δόλωμα της ρύθμισης, προσπαθούν να νομιμοποιήσουν και βρισκόμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση. Η προσφυγή στα δικαστήρια, λοιπόν, αναδεικνύει το δίκαιο, δεν αδικείται ούτε η τράπεζα ούτε ο δανειολήπτης, διότι εκεί και η τράπεζα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της που με κάθε μέσο προσπαθεί να τις αποφύγει. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, προτείνετε προσφυγές λοιπόν, στους δανειολήπτες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να μην νομιμοποιήσουν μέσω ρυθμίσεων τα χρέη. Αντικειμενικά. Μιλώντας κανείς, χωρίς να θέλει να θίξει καμία πλευρά και απονομή του δικαίου, ο μόνος τρόπος για την απονομή του δικαίου είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, διότι ο αμερόληπτος δικαστής κοιτάει την αλήθεια στην ουσία, δεν τον ενδιαφέρει η σκοπιμότητα του κέρδους ή του ωφέλους και με βάση αυτό αποδίδει. Το ότι βγήκαν αυτές οι αποφάσεις δεν είναι τυχαίο. Είναι η προσπάθεια που προηγήθηκε αυτή την οποία προαναφέρεται όλων όσων ασχοληθήκαμε με την ανάδειξη της αλήθειας και φτάσαμε τα δικαστήρια να δικαιώνουν και όταν έχασαν το παιχνίδι των δικαστήριων, σταμάτησαν οι πληστηριασμοί και πάμε στις ρυθμίσεις. Αυτό και μόνο δίνει την απάντηση στο πρόβλημα. Το είπαν και ως φαίνεται το κάνουν. Το Μαξίμου επιδίδεται σε διμέτωπο αγώνα δρόμου προκειμένου να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος που στέγνωσε τον κρατικό κορβανά και έφερε την κυβέρνηση να αναζητά συμφωνία στο ΚΕΠΕΝΤΕ της προθεσμίας. Όλα για τη συμφωνία λένε κωδικοποιημένα κυβερνητικές πηγές ότι είναι πλέον το σύνθημα στο Μαξίμου, όπου το παιχνίδι έχει πάρει πάνω του ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς προκοπή από τις τεχνικές διαβουλεύσεις η κυβέρνηση δεν είδε. Ο Πρωθυπουργός πλέον με τα τέτα τέτ του με τη Γερμανίδα Καγκελάριο στις Βρυξέλλες αλλά και την ψυχρολουσία που ακολούθησε στο Eurogroup της Παρασκευής παίρνει πάνω του το ζήτημα της διαπραγμάτευσης καταρχήν επιχειρώντας να στήσει γέφυρα επικοινωνίας με την Άγγελα Μέρκελ. Στη χθεσινή τηλεφωνική του επικοινωνία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο συμφωνήθηκε, σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή καθ' όλη τη διάρκεια των τεχνικών διαβουλεύσεων έως ότου επιτευχθεί σύγκληση ανάμεσα στις δύο πλευρές ικανή να οδηγήσει σε επίτευξη της συμφωνίας. Το πολιτικό σκέλος της το οποίο διαρκώς επιθυμούσε άλλωστε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ουδόλως υπερκερνά το τεχνικό, καθώς και ο Γιώργος Χουλιαράκης, επικεφαλής του ΣΟΕ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον κύριο Κοστέλο
με σκοπό το τρέξιμο των διαδικασιών του Brussels Groups για να επισπευτούν οι διαδικασίες. Στόχος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι το αργότερο στις αρχές Μαΐου να βγει λευκός καπνός για την περιλάλλητη συμφωνία. Την απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου να αποφύγει τη ρήξη και να επιταχύνει τη συνομιλία στην κατεύθυνση του έντιμου συμβασμού είχε ήδη ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στα εμπλεκόμενα μέρη της διαπραγμάτευσης ήδη από μέρες, όπως είχε σημειωθεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά ανώτατες κυβερνητικές πηγές, τις τελευταίες ημέρες ζήτησε από τους άμεσα εμπλεκόμενους με τη διαπραγμάτευση συνεργάτες του να εντατικοποιήσουν τις διαβουλεύσεις ώστε έως τις αρχές Μαΐου να είναι σε θέση η Ελλάδα και εταίροι να ανακοινώσουν επίτευξη της συμφωνίας και να λάβει η χώρα χρηματοδοτική ανάσα εν μέσω κράκ στα ταμιακά διαθέσιμα. Μεσολάβησε το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, το περιεχόμενο του οποίου τελεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, υπό άκρα εμπιστευτικότητα καθώς και το κλίμα ακραίας σύγκρουσης στο Eurogroup της Παρασκευής που κεραυνοβόλησε το Μαξίμου. Το ξεκάθαρα δυσμενές κλίμα για τη χώρα, το οποίο έφερε στο τραπέζι μετεπιτάσιο σενάρια Plan B της Ευρωπαϊκής Ένωξης για Brexit, οδήγησε κατά πληροφορίες στο Μαξίμου να εντατικοποιήσει έτη περαιτέρω το σχεδιασμό του για επιτάχυνση των διαδικασιών που θα επιτρέψουν την αναστροφή του κλίματος. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στις 11 Μαΐου σταματούν τα μαθήματα στα λύκεια της χώρας βάσει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και στις 18 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της τρίτης λυκείου για την είσοδό τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ενώ οι μαθητές της δευτέρας και της πρώτης λυκείου θα εξεταστούν στις ενδοσχολικές τους εξετάσεις χωρίς την τράπεζα θεμάτων που κατήργησε η νέα κυβέρνηση, δήλωσε ο διευθυντής του δευτέρου λυκείου Ναυπλίου, Βασίλης Χαραμής. Κύριε Χαραμή, σε λίγες μέρες ξεκινούν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές. Ένα σημείο τομής, θα λέγαμε, για τους νέους. Πραγματικά, ειδικότερα για την τρίτη λυκείου που δίνουν τις εισαγωγικές εξετάσεις για τις ανώτερες σχολές. Ανώτατες σχολές τώρα, όλες πούμε, δεν υπάρχουν ανώτερες και ανώτατες, είναι όλες ανώτατες. Σύμφωνα με τον νόμο. Στο ίδιο στυλ, όπως ήταν και οι περσινές, για τη γάμα τουλάχιστον ηλικίου και για την α και β ηλικίου, χωρίς την τράπεζα των θεμάτων. Η οποία καταργήθηκε. Καταργήθηκε και αυτό εν μέρη λογικά, και από ό,τι είδαμε ακόμα δεν έχουν έρθει σε λεπτομέρειες το όλο σύστημα, διότι το θέμα είναι ότι το κάθε σχολείο δεν ήταν στις ώρες, αλλά το κάθε σχολείο έδινε διαφορετικά θέματα και λίγο πολύ με ασυντόνιστο τρόπο. Όσο αφορά την έναρξη των εξετάσεων 18 του μήνα του ερχόμενου, στις 11 σταματάνε τα μαθήματα, πρέπει να δοθεί η ύλη όχι για τα πανελλαδικά, για τα πανελλαδικά βέβαια, το οποίο ήδη είναι καθορισμένη, αλλά και για τις εσωτερικές εξετάσεις της Α και της Β λυκείου. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ο βραχνάς είναι μεγάλος, ειδικότερα βέβαια για τους νέους που δεν υπάρχει προοπτική με τα σημερινά δεδομένα σχολής που να σου εγγυάται μια εργασία στο μέλλον, και από την άλλη πλευρά για τους γονείς είναι μια συνεχής αιμορραγία, διότι δυστυχώς όποιο σύστημα έρχεται δεν μπορεί να παραλείψει και να βάλει εκτός, να το πω έτσι, συστήματος στην παραπαιδεία. Και πραγματικά αυτό οπωσδήποτε, τουλάχιστον τα παιδιά και οι γονείς κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά αυτό είναι 100% ευθύνη της πολιτείας. Την ώρα που οι φορείς της εκπαίδευσης οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία λόγω της συνεχούς υποχρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς χελώνας, προχωράει η εκπλήρωση των όρων για τους οποίους έχει δεσμευθεί η Ελλάδα απέναντι στην Κομισιόν στον τομέα της εκπαίδευσης, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ. Η χώρα μας δεν έχει ακόμη διαμορφώσει το πλαίσιο πολιτικής που θα ακολουθήσει σε τρεις κέριους τομείς που αφορούν στη μείωση της σχολικής διαρροής, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της μαθητείας, παρότι οι προθεσμίες που έχουν τεθεί από την Κομισιόν εκπνέουν σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας χτύπησε καμπανάκι κινδύνου για το ζήτημα, αποστέλλοντας πρόσφατα στο Υπουργείο Παιδείας έγγραφο, στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5 του κανονισμού 1303 του 2013, η μη ολοκλήρωση δράσεων για την εκπλήρωση μιας εφαρμοστέας εκ των προτέρων αιρεσιμότητας εντός της τεθείσας προθεσμίας συνιστά αιτία αναστολής των ενδιάμεσων πληρωμών από την Επιτροπή για τις Προτεραιότητες των Οικείων Προγραμμάτων που επηρεάζονται.
Ειδικότερα σε αγώνα δρόμου θα πρέπει να επιδοθούν οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Εργασίας προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δράσεις που αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση, το οποίο θα δώσει ενέσεις ρευστότητα στην υποχρηματοδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, αγκάθια αποτελούν οι δράσεις οι οποίες αφορούν στους ακόλουθους τρεις τομείς της εκπαίδευσης. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, καθώς στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ποσοστό της σχολικής διαρροής να έχει μειωθεί κάτω του 10% στα κράτη-μέλη έως το 2020. Η χώρα μας οφείλει έως τις 30 Ιουνίου 2015 να έχει ολοκληρώσει σειρά δράσεων, προκειμένου στην συνέχεια να διαμορφώσει την εθνική της στρατηγική για το θέμα βασιζόμενη σε συγκεκριμένα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, ως αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή συστήματος για την παρακολούθηση και καταγραφή των απουσιών των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και των σπουδαστών σε σχολές ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να εντοπιστούν οι επίφοβοι προς διαρροή και να ληφθούν μέτρα. Αποτελεσματικότητα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επένδυση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως αντίδοτο στην οικονομική κρίση αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ελλάδα οφείλει έως στις 30 Ιουνίου 2015 να έχει ολοκληρώσει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βασιζόμενη στις εκθέσεις αξιολόγησης των πανεπιστημίων και ΤΕΗ, οι οποίες έχουν παραδοθεί από την Αρχή Διασφάλισης και Επιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ τονίζει ότι το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού αποτελεί αυτοδέσμευση για την έναρξη υλοποίηση σχετικών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ και θα πρέπει να αποφευχθούν εγκαίρως ενδεχόμενα εμπόδια στην ταχεία υλοποίησή του. Δείτε σε λίγο. 18 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η σκηνή έκρηξη με έναν τραυματία στην Καλαμάτα. Βρέθηκαν δύο φοιτίες με χασίς στο αρκούδι της Ηλίας. Για καλλιέργεια ναρκωτικών κατηγορείται 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή Αρκούδη της Ηλίας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμαλιάδας βρήκαν δίπλα από το σπίτι του 59χρονου δύο φυτίες κάναβης, 835 δεντρίλια κάναβης, περισσότερο από μισό κιλό χασίς, έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, βραδύκαυστο φυτίλι και πυρίτιδα. Συνελήφθη χθες 25 Δετάρτου 2015 το πρωί σε παραθαλάσσια περιοχή στο Αρκούδη Ηλίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αμαλιάδας, ένας ημιδαπός άνδρας ηλικίας 59 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για κατοχή εκρηκτικών υλών. Πιο συγκεκριμένα, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκαν σε παραθαλάσσια περιοχή στο Αρκούδι, περιμετρικά της οικίας του 59χρονου, δύο φυτίες κάναβης, οι οποίες περιείχαν συνολικά 771 δενδρίλια και καλύπτονταν από δασική βλάστηση. Άμεσα πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην ηλικία του δράστη, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχισαν τρεις συσκευασίες αποξηραμένης κάναβης, συνολικού βάρους 64 γραμμαρίων, σπόρους κάναβης, συνολικού βάρους 391 γραμμαρίων, ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, βραδίκα στο φυτίλι μήκους 11 μέτρων και πυρίτιδα βάρους 140 γραμμαρίων περίπου. Σε έρευνες που ακολούθησαν στην αυλή της οικίας του δράστη και σε κοντινή απόσταση περιμετρικά αυτής, σε διάφορα σημεία βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν τα εξής. 4 συσκευασίες αποξηραμένης κάναβης, συνολικούς βάρους 397 γραμμαρίων, 178 γραμμάρια αποξηραμένης κάναβης, τα οποία είχαν αποκρύψει σε πλαστικό δοχείο μέσα στο έδαφος. Για την καλλιέργεια των φυτών, ο δράστης είχε συνδέσει ένα πλήρες αυτοσχέδιο δίκτυο ποτίσματος με εξωτερική βρύση της οικίας του, ενώ μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε δασική έκταση, σε κοντινή απόσταση, καλλιεργούσε 64 φυτά κάναβης μέσα σε κλάστρες. Από τον έλεγχο των στοιχείων του δράστη, προέκυψε ότι εγκρεμεί σε βάρος του απόφαση του τριμερούς πλημμυρδικείου Αμαλιάδος για παράβαση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυρδικών Αμαλιάδος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς των υπηρεσιών για το ζήλο και την προσπάθεια που καταβάλουν στον αγώνα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κλείνει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή στο TaxisNet για τη διαγραφή προς αυξήσεων στα ληξιπρόθεσμα χρέη των οφειλετών, ισόπωση με το ποσό που καταβάλουν και την εξόφληση της αρχικής οφειλής. Ωστόσο, για πιθανή παράταση μιλούν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών.
Κλείνει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή του TaxisNet για τη διαγραφή προς αυξήσεως στα ληξιπρόθεσμα χρέη των οφειλετών ισόρροπη με το ποσό που καταβάλουν για την εξόφληση της αρχικής οφειλής. Η προσέλευση των φορολογουμένων ήταν ικανοποιητική, όπως εκτιμούν στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς ο αριθμός των οφειλετών που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση ξεπέρασε τους 165.000. Γι' αυτό και εξετάζεται να τεθεί εκ νέου σε ισχύ. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να ψηφιστεί στη Βουλή τροπολογία, η οποία έχει ήδη κατατεθεί από την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, που δίνει το περιθώριο στον Υπουργό Οικονομικών ενός μηνός από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας να ενεργοποιήσει εκ νέου τη ρύθμιση για το χρονικό διάστημα μέχρι και ένα μήνα. Είναι πολιτική και όχι ουσιαστική η δίωξη του αρχηγού βουλευτών και μελών της Χρυσής Αυγής, δήλωσε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αργολίδας Γιώργος Γαλαίος, με αφορμή την πολύκροτη δίκη που αναβλήθηκε για τα μέσα Μαΐου. Τόνισε δε ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές που όμως αποτελούν πλημελήματα και όχι εγκληματικές ενέργειες. Εγώ δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία, αλλά από συζητήσεις που έχω κάνει με τους συναγωνιστές μου, τους κατηγορούμενους συναγωνιστές μου, αυτοί με διαβεβαιώνουν και οι δικηγόροι τους ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο εις βάρος τους. Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ότι έχουν γίνει κάποια αδικήματα, έχουν γίνει, αλλά αυτά δεν είναι πλημελήματα, δεν είναι εγκλήματα. Βέβαια, αυτό μου το πιστοποιεί ακόμα και η στάση της περασμένης και της τωρινής κυβέρνησης, οι οποίες δεν θέλουν να γίνει δίκη. Βέβαια την κάνανε, αλλά την αναβάλουν, θέλουν να πάρει όσο πιο πολύ πίσω να πάει. Εάν είχαν στοιχεία και ήταν και μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν κατηγορία και να τους καταδικάσουν, νομίζω θα το είχαν κάνει αμέσως. Άρα θεωρείτε ότι οι αναβολές οφείλονται στο γεγονός ότι θέλουν να παρατείνουν την ενοχοποίηση, γιατί τα στοιχεία του δικαστηρίου δεν θα βγουν με εγκληματικές πράξεις. Αυτό πιστεύω και εντωμεταξύ τους βολεύει. Σε κάθε περίπτωση, αν πάμε σε εκλογές, όποτε πάμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα υπόδικοι, δεν θα μπορέσουν να κάνουν εκλογικό αγώνα. Το δεύτερο δε που μας κάνει είναι ότι δεν μας δίνει τα χρήματα που δικαιούμαστε σαν κόμμα, ώστε μας στριμώχνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα να απευθυνθούμε στο λαό. Βέβαια, έχουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως στην Αθήνα, εδώ στην επαρχία είναι μια χαρά, αλλά στην Αθήνα τα οποία δεν μας παίζουν και γι' αυτά είναι τα handicap και γι' αυτό η Χρυσή Αυγή είναι ακόμα στο 6-7%. Διαφορετικά θα ήταν διψήφιο, ίσως και μεγάλο διψήφιο νούμερο. Ξέρετε, ακούγεται ότι αν και αυτή η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά, που ο κόσμος, ο λαός έχει στηρίξει τις ελπίδες του κατά έναν τρόπο, πιστεύουν πολλοί ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής θα ανεβούν πολύ. Θεωρείτε, έχετε τέτοια μηνύματα? Ακριβώς, έχω μηνύματα από διάφορες τοπικές και κυρίως τοπικές της Βόρειας Ελλάδος και της Αθήνας. Ήδη άνθρωποι, όταν κάνουμε κάποιες δράσεις, δεν περιμένουμε να πάνε να τους δώσουμε εμείς εφημερίδα, αλλά έρχονται και μας τη ζητάνε μόνοι τους. Φαίνεται ότι ο κόσμος κατάλαβε ποιοι είναι μνημονιακοί και ποιοι συνεχίζουν τις ίδιες πρακτικές που δυστυχώς δεν οδηγούν πουθενά. Είδαμε ότι 5 χρόνια είμαστε μέσα στο μνημόνιο, αντί για καλύτερα πάμε χειρότερα, και ποιοι είναι οι πραγματικά αντιμνημονιακοί, η οποία είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Με μέτρο ρυθμό συνεχίζεται η προσέλευση πολιτών για ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ανακοινώθηκε και η διεύρυνση της ηλεκτρονικής ρύθμισης και για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Κίνηση που αναμένεται να αποσυμφορήσει τα γραφεία των ασφαλιστικών γραφείων και να γλιτώσει από άσκοπη ταλαιπωρία τους οφειλέτες. Τις πρώτες 20 μέρες της εφαρμογής της νέας ρύθμισης των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία έχουν ρυθμίσει οφειλές τους 71.835 οφειλέτες ύψους 2.032.082.907,64 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 46.126.532,04 ευρώ. Από το σύνολο των 71.835 αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, το 92,96% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερα ενεργές ρυθμίσεις. Ένα άλλο 7,04% αφορά οφειλέτες που απόλυσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σύστημα ρύθμισης. Από αυτούς, 4.231 είναι οφειλέτες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με ποσό οφειλής 233.299.947,23 ευρώ και 823 οφειλέτες του ΟΑΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 6.558.792,13 ευρώ. Ακόμη, από το σύνολο των αιτήσεων, οι
27.362 αφορούν ακόμη αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ρύθμιση οφειλών, η οποία ξεκίνησε από τις 8 Απριλίου. Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για την ευνοϊκή ρύθμιση για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία λήγει στις 30 Απριλίου και δεν υπάρχει καμία πληροφορία για παράτασή της. Η ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει χρονικό περιθώριο υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 1η Φεβρουαρίου 2015. Παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές ανεξαρτήτου ύψους, είτε εφάπαξ, είτε έως 50 δόσεις, είτε έως 100 δόσεις, με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τέλος καθυστέρησης και λοιπόν επιβαρύνσεων. Πιο συγκεκριμένα, για εφάπαξ καταβολή προβλέπεται έκπτωση 100%, μειώνεται σε 70% στην περίπτωση ρύθμισης έως 50 δόσεις και έκπτωση 50% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις. Επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 3% στην αποπληρωμή των οφειλών μόνο για τα ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Για ποσά έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται ετήσια προσάυξηση ως επιπλέον κίνητρο ένταξης στη ρύθμιση σε μικροεπαγγελματίες. Προϋπόθεση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση είναι η πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Παρέχεται το δικαίωμα ένταξης και σε οφειλέτες που έχουν υπαχθεί ήδη σε άλλες υφιστάμενες ρυθμίσεις. Σε όσους ασφαλισμένους αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το 2014, αναστέλλονται τα εισπρακτικά μέτρα και οι διώξεις για περίοδο 12 μηνών. Με το καλημέρα σας, η καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε με τροχαίο στο δρόμο Ναυπλίου Άριας, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Για ακόμη μια φορά, καθίσταται επιτακτική ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής προς τους οδηγούς προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Αναστοθήκατε ναι, πάνω πήγαινε, σας. Ναι, όχι, αλλά εγώ έπεσα πάνω. Εσείς πέσατε, αλλά ναι. Ήταν μες στον δρόμο. Ναι. Έχετε λίγο χτυπήσει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Το αυτοκίνητο αυτό, το δικό σας. Όχι, είναι αυτό το άσπρο που πέρασε. Α, είναι το άσπρο. Γι' αυτό, ναι. Με ποιο τράκα. Το ένα με το άλλο που είναι μπροστά από το 100 και το άλλο είναι στο. Α, μάλιστα. Ευτυχώς ήταν λίγο. Εντάξει, ήταν λίγο. Πήγαινα πολύ σιγά. Πήγαινα πάρα πολύ σιγά. Τρομάξατε πάντως το μέσα στα είναι δυνατό να μην τρομάξει. Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή το μεσημέρι στην περιοχή Πλατάνα της Βόρειας Κενουρίας και έκαψε αρκετά στρέμματα δασικής έκτασης και χαμηλής βλάστησης. Κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αποσόβησαν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς. Ανέδειξε όμως το θέμα της καύσης υπολοιμάτων αγροτικών καλλιεργειών και της επικινδυνότητας αυτής της δράσης. Είναι η εποχή όπου πολλοί κόσμος, ειδικά στην Ήπεθρο, καίει κλαριά. Τι έγινε χθες το μεσημέρι, συγκεκριμένα στις 1:25, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο χωριό Πλατάνα της Βόρειας Κινουρίας. Αυτή η φωτιά οφείλονταν σε αμέλεια ατόμων που πραγματοποίησε γεωργικές εργασίες, δηλαδή έκυγε τα κλαριά ελαιόδεντρων. Mm-hmm. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 4:30, κράτησε δηλαδή περίπου 3 ώρες. Και για την κατάβασή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα της Διεύθυνσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρκαδίας και 2 υδροφόρες του Δήμου Βόρειος Κινουρίας. Έγινε σύλληψη του ατόμου, έγινε αυτόφορη διαδικασία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εισαγγελικής εντολής ο 41χρονος. Ναι, ωστόσο όμως οι ποινές όταν θα γίνει η δίκη είναι αρκετά σοβαρές και να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και ας είναι από αμέλεια οτιδήποτε, είναι οι ποινές μεγάλες. Δηλαδή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα από τους αγρότες που καίνε κλαδιά κλπ. Σε αυτή την περίπτωση που υπάρχει ανάφλεξη και πυρκαγιά. Χρειάζεται προσοχή. Ακριβώς και έχουν ειδοποιήσει οι Δήμοι ήδη ότι πρέπει να καθαρίσει ο καθένας τα οικόπεδά του και φυσικά με προσοχή. Mm-hmm. Όχι τις μέρες που φυσάει, να υπάρχει περιορισμένη έκταση όπου θα ανάψει τη φωτιά κάποιος, αλλά σε κάθε περίπτωση τα οικόπεδα πρέπει να καθαριστούν από τα ξερά χόρτα. Συνεχίζεται το φαινόμενο διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων. Το πρώτο τρίμηνο έκλεισαν 5.341 επιχειρήσεις ή 59 επιχειρήσεις την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ότι τα λουκέτα θα ξεπεράσουν τα 8.500, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κροκίδης, υπογραμμίζοντας ότι η ανοχή έχει αρχή και τέλος. Ο κύριος Κορκίδης προειδοποίησε ότι οι παρατατεμένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους θεσμούς επιτείνουν ακόμη περισσότερο τη ζωφερή κατάσταση. Η αγορά έχει προπολού ξεπεράσει τα όρια της ανοχής της. Πλέον ο κίνδυνος για νέο κύμα λουκέτων στην αγορά είναι ορατός. Λουκέτα που συνεπάγονται περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να ακροβατήσει ένα τεντωμένο σχοινί και να βρει τώρα ρεαλιστικές λύσεις με τους δανειστές της προκειμένου να δώσει ένα οριστικό τέλος στην αγωνία των πολιτών. Η ΕΣΕ εκτιμά ότι οι κύριες αιτίες που απειλούν
να οδηγήσουν σε νέο κύμα λουκέτων είναι η έλλειψη ρευστότητα στο 95% των ετοιμάτων για χορήγηση δανείων σε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απορρίπτεται καθημερινά από τις συστημικές ελληνικές τράπεζες κατόπιν εντολών και κανόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Τραπεζική ασφυξία. Οι καταθέσεις έχουν περιοριστεί σε 138 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το 58% του συνόλου των 219 δισεκατομμυρίων ευρώ των χορηγήσεων δανείων. Το 1/8 των καταθέσεων έχουν δανειστεί από τις τράπεζες στο δημόσιο για 11 γραμμάτια. Οι ανάγκες της καθημερινής ρευστότητας των τραπεζών καλύπτονται από τον ΕΛΑ μόνο για τις καταθέσεις που φεύγουν. Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια έφυγαν τον Απρίλιο και 32 δισεκατομμύρια από το Δεκέμβριο. Εάν μάλιστα κουρευτούν τα ενέχειρα των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε η ρευστότητα που θα απομείνει δεν θα ξεπερνά τα 10 δις ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί. Υπερφορολόγηση. Την πενταετία 2010-2014 υιοθετήθηκαν μέτρα περικοπής δαπανών και αύξηση φόρων 63,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 52 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 34 δισεκατομμύρια από το εμπόριο και την εσωτερική κατανάλωση. Ο τζίρος του εμπορίου, σύμφωνα με μελέτες των τελευταίων δύο χρόνων, η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών για προϊόντα πρώτης ανάγκης έχει μειωθεί κατά 21,1%, ενώ το καλάθι της νοικοκυράς σε τρόφιμα έχει αδειάσει το χρόνο κατά 660 ευρώ. Ο τζίρος στην αγορά το πρώτο τετράμινο του 2015, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΣΕΕ, είναι σε χειρότερη κατάσταση από πέρσι κατά τουλάχιστον 20%, ενώ οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά 16%, οι εξαγωγές κατά 13%. Ταυτόχρονα, ο αποπληθωρισμός συνεχίζει δύο χρόνια κάθεκτος, με τελευταία μέτρηση στο πλην 1,9%. Δόθηκαν στις αρχές Απριλίου τα επιδόματα της πρώτης δόσης στους τρίτεκνους όλης της χώρας, όμως οι ίδιοι αναμένουν και άλλες παροχές και τήρηση των υποσχέσεων της παρούσας κυβέρνησης, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο τρίτεκνων Αργολίδας Γιάννης Οροβίγκα, ανησυχούν για τη διαπραγμάτευση της χώρας και τις εξελίξεις στην οικονομία. Τα επιδόματα που αφορούσαν την πρώτη δόση του 2015, βασιζόμενα στα κριτήρια του 2014, τα οικονομικά, τα περσινά, δηλαδή δήλωση του 2013, δόθηκαν γύρω στις 8 και 9 Απριλίου, τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Φυσικά είχαν ανακοινωθεί για Μάρτιο, πήραν τις παρατάσεις, όλοι ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τα οικονομικά της χώρας. Ευτυχώς η πρώτη δόση κατατέθηκε στους τριτέχνους και τώρα είμαστε με την αγωνία όλες οι τρίτεχνες οικογένειες. Φυσικά όχι μόνο για τα επιδόματα ότι θα μας δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας, αν θα μπορέσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία προέβαλε ένα φιλολαϊκό και ένα κοινωνικό προφίλ, να επαναφέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας, όπως είναι η φορολογία. Εμείς φορολογούμαστε για κάθε παιδί έξτρα, σαν να έχουμε κάνει κάτι άσχημο. Αυτό πρέπει να επανέλθει, και το όριο του μη φορολογητέου και το ποσοστό φορολόγηση σε άλλα επίπεδα τα οποία ήταν προγενέστερα, ώστε να μπορέσει να σταθεί ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται ή δεν εργάζεται, καλύτερα να πληρώσει υπέρογκα ποσά. Ένα είναι η φορολογία λοιπόν, ένα είναι η επιδοματική πολιτική, η οποία πιστεύουμε ότι θα ισχύσει, επιφυλασσόμεθα βέβαια, εγώ προσωπικά επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια. Τρίτο είναι η διανομή τροφίμων, η οποία καταργήθηκε το 2014, έτσι, και περιμένουμε... Έχουμε μπει σε ένα νέο πρόγραμμα μαζί με το Δήμο Ναυπλίου, το οποίο διαχειρίζεται τις οικογένειες οι οποίες είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις οικογένειες. Σαν τρίτεκνος, σαν σύλλογος τρίτεκνων, πρόγραμμα τροφίμων διανομής δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Φυσικά, για να μην υπερβάλλουμε κιόλας, ξέρουμε ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος μιας κατάστασης άσχημης. Θα έλεγα, κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να ενδυναμωθεί και θα πρέπει να σταθεί δίπλα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, γιατί το δημογραφικό μας ταλανίζει και μας μειώνει πάρα πολύ σαν έθνος. Άρα λοιπόν, εν αναμονή εξελίξεων, να δούμε πώς θα πάει η διαπραγμάτευση, να δούμε πώς θα κινηθούν και τα οικονομικά και των ομάδων, όπως είναι και η δική σας, το τέκνο, ας πούμε, το Πολυτέκνο. Είχατε και κάποιες υποσχέσεις ότι θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα των Πολυτέκνων? Έχουν υποσχεθεί, έχουν βέβαια, ότι επιτέλους ο λόγος για τον οποίο ιδρυθήκαμε και αγωνιζόμαστε να εξωθούμε και εμείς συνταγματικά όπως οι Πολύτεχνοι. Πιστεύω ότι θα το κάνει η κυβέρνηση, αλλά σε ένα δεύτερο χρόνο ας κοιτάξει πρώτα να σκύψει το κεφάλι πάνω από τις οικογένειες πολυμελείς, γιατί υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Κίνητρο προκειμένου οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί να υποβάλουν πριν το τέλος Ιουνίου τη φορολογική δήλωση, εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Το κίνητρο στοχεύει τόσο στο να μην υπάρξουν προβλήματα με το TaxisNet λόγω μαζικής υποβολής των δηλώσεων την τελευταία ώρα, όσο και για να εισρεύσει ταχύτερα ζεστό χρήμα στο δημόσιο ταμείο.
Στο τραπέζι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου βρίσκονται εισηγήσεις για την παροχή μιας σημαντικής έκπτωσης σε όσους εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου που θα προκύψει με την εκαθάριση της φετινής φορολογικής δήλωσης έως το τέλος Ιουλίου. Το ποσοστό της έκπτωσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι εισηγήσεις φτάνουν ακόμη και στο 15% ή 20%. Είναι πολύ ψηλά αυτά τα ποσοστά και είναι σχετικά πίθανο τελικά να εγκριθούν, λέει στο capital.gr υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών. Το πιθανότερο είναι το ποσοστό της έκπτωσης να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάσει το πολύ 10%. Σήμερα το ποσοστό έκπτωσης για όσους εξοφλήσουν το φόρο του εκαθαριστικού μέσα στην προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης είναι μόλις 1,5% και έτσι λίγοι είναι οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να προχωρήσουν σε προεξόφληση. Το κίνητρο όμως αυτό θα δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο σε όσους εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως το τέλος Ιουλίου. Με άλλα λόγια, θα δοθεί μόνο για όσους υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου, όπως προβλέπει σήμερα η φορολογική νομοθεσία. Ωστόσο, δεδομένη θεωρείται η παροχή παράτασης για την υποβολή των δηλώσεων. Το TaxisNet αναμένεται να ανοίξει για την υποβολή των δηλώσεων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ήδη έχει αποφασιστεί να δοθεί μια παράταση 10 ημερών έως τις 10 Ιουλίου για να έχουν οι φορολογούμενοι δύο ολόκληρους μήνες για την υποβολή των δηλώσεων. Οι φοροτεχνικοί ζητούν να δοθεί μεγάλη παράταση τουλάχιστον έως το τέλος Αυγούστου, προκειμένου να έχουν χρόνο να συμπληρώσουν τις δηλώσεις, αφού φέτος το περιεχόμενο της δήλωσης άλλαξε πλήρως και απαιτεί περισσότερο χρόνο η συμπλήρωσή της. Έτσι, ο φορολογούμενος που δεν θα κάνει χρήση της παράτασης για την υποβολή της δήλωσης θα έχει τη δυνατότητα της μεγάλης έκπτωσης στην προεξόφληση του φόρου. Ο φορολογούμενος που θα καθυστερήσει την υποβολή της δήλωσης δεν θα έχει έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για μείωση και του αριθμού των δόσεων για την εξόφληση του φόρου. Γέμισε από τουρίστες το ναύπλιο από τα δύο μεγάλα κρουαζιερόπλοια που κατέπλεξαν το πρωί στο λιμάνι της πόλης, ενώ και τις επόμενες ημέρες και για όλη τη σεζόν αναμένονται και άλλα ίδιου και μεγαλύτερου εκτοπίσματος. Σχεδόν καθημερινά, δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος, θα έχουμε τουρίστες από το λιμάνι όπως θέλει η συμφωνία που έχει γίνει με συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο και που προβλέπει να φτάσουν στο ναύπλιο περί τους 50.000 τουρίστες από διάφορα μέρη της γης και να παραμένουν τουλάχιστον 8 ώρες στον τόπο μας όταν ολοκληρωθεί το έργο εκβάθυνσης του λιμάνι. Τα πράγματα για τον τόπο θα είναι πολύ καλύτερα. Νομίζω το θέμα της κρουαζιέρας προσπαθούμε να το προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και αύριο θα υπάρχουν άλλα δύο με πολύ περισσότερους επιβάτες επισκέπτες. Θα μείνουν πάνω από 8 ώρες όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ότι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε πολύ. Ξέρετε ότι τα έργα είναι σε εξέλιξη στο λιμάνι. Όμως έχουμε τρομερές δυσκολίες και οι δυσκολίες ξεκινάνε, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Τελείωσε η προγραμματική του 7-13 και ξεκινάει η προγραμματική του 14-20, χωρίς να έχει ακόμα ξεκινήσει. Οι απαιτήσεις μας έχουν παραμείνει σε επίπεδο του 2003-2004. Πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται. Το λιμάνι θεωρώ ότι πλέον όλοι έχουν καταλάβει και έχουν αποφασίσει ότι είναι πύλη εισόδου τουριστών, επισκεπτών και γενικώς πύλη εισόδου χρήματος και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι οι συμφωνίες που έχουν γίνει με κάποιες εταιρείες έχουν αρχίσει να τηρούνται. Θα έχουμε πολύ ποιοτικότερη κρουαζιέρα και πολύ καλύτερη κρουαζιέρα μέχρι τώρα. Ξέρετε πόσοι τουρίστες έχουν έρθει και από ποια μέρη είναι σήμερα εδώ? Ξέρω τις εταιρείες που φέρνουν και νομίζω ότι είναι αυτές που είχαν με εμάς συμφωνήσει να φτάσουν γύρω στις 50.000 επισκέπτες. Ακριβώς. Υπάρχουν εταιρείες στις οποίες είχαμε πάει στην αρχή του χρόνου, οι οποίες άλλες φέρνουν 5, άλλες 7, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε ένα αριθμό επισκεπτών. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας. Το γήπεδο στο οποίο γίνεται ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι η εποχή, πολύ περίεργη, το ξέρουμε όλοι, να μην τα ξαναπούμε, αλλά την υπόσχεση που έχουμε δώσει ότι σε όλους τους τομείς θα παλεύουμε καθημερινά και θα δουλεύουμε, γιατί αυτή η υπόσχεση, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε δώσει μόνο αυτή την υπόσχεση, ότι θα δουλεύουμε, μπορεί κάποιος να έρθει να μας πει ότι τεμπελιάζουμε. Δεν μπορεί να μας πει τίποτα άλλο, ότι έχουμε υποσχεθεί και δεν το κάνουμε. Συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και της επαρχίας Κινχάη της Κίνας. Στενή συνεργασία θα υπάρξει στον τομέα της οικονομίας, στα αγροτικά προϊόντα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον τουρισμό. Μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης μίλησε για μια συνεργασία μεγάλου οικονομικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για την περιφέρειά μας. Πρώτον, με τη σημερινή συνάντηση γνωριστήκαμε καλά. Πρέπει να κρατάμε την επαφή στο ανώτατο επίπεδο.
所以我真正邀请了主席阁下还有在座的各位啊，能有机会啊到中国去访问，到中国的景点去访问。με την ευκαιρία κάλεσα προσωπικά τον κύριο Περιταλιάρχη να επισκεφτείτε την επαρχία μας. Βέβαια, θα πούμε και τους όλους παρευρεστούντες να επισκεφτείτε την επαρχία μας. Στο επόμενο ταξίδι σας, όταν πάτε στην Κίνα, σίγουρα θα έρθετε και στη δική μας επαρχία. 看看我刚给您介绍的氢能这些情况，那别讲普通的，不好意思，咱那边。第二个建议呢，就是我们啊之间可以开展一些非常好的这样的经贸的合作。第二个建议呢，就是我们啊之间可以开展一些非常好的这样的经贸的合作。那我们在农产品上面可以合作，在新能源这个产业里面也可以合作。不，那我们也是那个事业，是啊，我们在合作。 我们在我们也干一些那个事业，在安南的奥西门斯比耶斯那一块。我们在旅游这个方面也可以很好的合作。我们相互也比较多干一些那个事业，相互也是我们。我们啊，这些产业的合作啊，为我们这个经贸的合作呢，能打造一个好的基础。这个是这块，奥利斯这些那个事业是把这些联合说明，是马斯洛斯也不利，干利巴西也不利，也不利。我们也欢迎啊，这个。 Καλωσορίσαμε τους επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο να κάνουν επενδύσεις στην επαρχία μας. Υπογράψαμε μία ρήτρα συμφωνίας που υπαγορεύεται μέσα από τη συμφωνία που έχει κάνει η χώρα μας μαζί με την Κίνα για να αξιοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία προς όφελος της χώρας μας. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί η Πελοπόννησος πλέον είναι σταθμός όλου του μεγάλου ενδιαφέροντος των Κινέζων για τη χώρα. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι σχέσεις δεν στείνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει μεγάλη συνέπεια, θέλει μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη αξιοπιστία. Και το λέω αυτό γιατί σαφέστατα υπάρχουν κάποιες σκέψεις τι κερδίζουμε από αυτή τη συνεργασία. Κερδίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι συνεργασίες αυτές θέλουν μεθοδικότητα, θέλουν συνέπεια και θέλουν πάνω απ' όλα το γόητρο που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Η σημερινή αντιπροσωπεία ήταν σε υψηλότερο επίπεδο, ήταν σχεδόν όλη η ηγεσία της επαρχίας Κινχάη, μία από τις σπουδαιότερες επαρχίες και από τις πιο οικονομικά εύρωστες επαρχίες της Κίνας. Σε αυτή την επαρχία στηρίζεται πλέον όλη η προσπάθεια για την οικονομική αναδιάταξη της Κίνας. Χάρηκα για αυτή την προσωπική γνωριμία με τον κύριο κυβερνήτη, τον κύριο Χουά Μπενκ, που είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Κίνας και ήδη συνεννοηθήκαμε για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε. Ο Γιάννης Μοίρας, Γενικός Γραμματέας των ΑΝΕΛ, βρέθηκε στην Κόρινθο και συναντήθηκε με τη Συντονιστική Επιτροπή του Νομού Κορινθίας, με πολιτευτές των ΑΝΕΛ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Νομού. Ο Γιάννης Μοίρας μίλησε για όλους και για όλα στον Νίκο Νικολόπουλο και συγκεκριμένα είπε: «Μιλάνε για πτώχευση αυτοί που ρημάξανε τη χώρα». Και όσο για αυτά που λέγονται περί Brexit, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά υπάγονται σε ένα... Και περιπτώχευσης. Και περιπτώχευσης. Αυτά υπάγονται σε ένα πόκερ για γερά νεύρα, ένα παιχνίδι υπομονής και επιμονής, που ούτως ή άλλως σε μια σημαντική διαπραγμάτευση πολιτική πάντοτε παίζεται. Brexit. Σημαντικοί παράγοντες ευρωπαίοι και όχι μόνο, έχουν αποδεχθεί, έχουν παραδεχθεί ότι δεν προβλέπεται σε καμία ευρωπαϊκή συνθήκη η αποβολή, η αποπομπή μιας χώρας από την Ευρωζώνη. Το αντίθετο, η ένταξη προβλέπεται και ο δικός χάρτης που ακολουθείται. Επομένως, δεν υπάρχει η πολιτική ή νομική φόρμουλα να μας πετάξουν έξω. Θα μου πείτε βεβαίως εσείς εύλογα ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια τέτοια συνθήκη οικονομικού στραγγαλισμού που να σε υποχρεώσουν να σηκωθείς να φύγεις μοναχός. Να το δούμε λίγο αυτό. Εάν η Ελλάδα οικειοθελώς υπό συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού
κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αποχωρείς από την Ευρωζώνη. Τα υπολογιζόμενα κόστη για το σύνολο της Ευρωζώνης και για κάθε οικονομία μέλους κράτους της Ευρωζώνης είναι δυσθεώρητη. Οι κίνδυνοι είναι απροσμέτρητοι. Η Γερμανία, για παράδειγμα, θα κληθεί να καταβάλει ένα κόστος από αυτή τη ζημία των 70 με 80 δις. Επίσης, έγκριτοι οικονομικοί αναλυτές από Ευρώπη και από Αμερική λένε το απλό, το λογικό, ότι όταν στην Αμερική κατέρευσε ένας όμιλος, μια επιχείρηση, Lehman Brothers, σηκώθηκε ένα παλιριακό κύμα παρενεργειών που έπνιξε την αμερικανική οικονομία, την ευρωπαϊκή οικονομία και την παγκόσμια οικονομία. Ας φανταστούμε όλοι ποιες θα ήταν οι πιθανές παρενέργειες, όλο το εύρος, όλη η έκταση, εάν κατέρευε μια οικονομία κράτους μέλους της Ευρωζώνης, επτόχευε ένα κράτος μέλος και έσπαγε ένας κρίκος από αυτή την αλυσίδα που κρατάει όλο αυτό το εγχείρημα. Επομένως, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι η ρήξη, το Brexit, η πτώχευση, όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία χρησιμεύουν στο να επιβάλλεις την ατζέντα σου πάνω στο συνομιλητή σου και να κάνεις αυτό το brand affair, αυτή την κόντρα, τον ανταγωνισμό ισχύως. Αλλά άμα πάμε στο διατάφτα και το μελετήσουμε ρεαλιστικά, πραγματιστικά, θα δούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατον ή είναι, τέλος πάντων, τόσο επιζήμιο που είναι αδύνατον να συμβούν ή να προκύψουν. Σοβαρά τραυματίστηκε 26χρονος στην Καλαμάτα από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε αποθήκη διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Από την έκρηξη που ήταν σφοδρή, αναστατώθηκε όλο το κέντρο της Καλαμάτας και σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ εξφενδονίστηκαν τζάμια σε μεγάλη απόσταση. Το σημείο έχει αποκλειστεί και έχει σπεύσει κλιμάκιο πυροτεχνουργών της αστυνομίας που ερευνά το χώρο για να διαπιστώσει την αιτία που προκάλεσε την έκρηξη, αν και πιθανολογείται ότι πρόκειται για παράνομο εργαστήρι κατασκευής κροτίδων και βεγγαλικών. Σημειώνεται ότι ο 26χρονος στις 5 του περασμένου Φεβρουαρίου είχε συλληφθεί μαζί με δύο ακόμη άτομα γιατί είχαν προκαλέσει εκρήξεις σε παλιά χωματερή της Καλαμάτας. Στις έρευνες που είχαν γίνει τότε στο σπίτι του, που είναι στην πολυκατοικία στην οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ η έκρηξη, είχαν βρεθεί μεταξύ άλλων και υλικά παρασκευής εκρηκτικών υλών. Για τη σημαντικότητα των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής μίλησε η πρόεδρος του οργάνου, Ντίνα Νικολάκου, η οποία τόνισε ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι ένα εργοτάξιο και κάποιες εγκρίσεις επήγουν. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για έργα στο δικό δίκτυο κάθε νομού ολοκληρώνεται. Η Οικονομική Επιτροπή, έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το σημαντικότερο πολιτικό όργανο της περιφέρειας του Πελοποννήσου και μάλιστα έχει τον πρώτο και σημαντικό λόγο σε σχέση με την έμφυνη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Γι' αυτό φροντίζουμε πάντα και έγκαιρα στον χρόνο που πρέπει να συνεδριάζουμε. Το έχουμε κάνει και δύο φορές την εβδομάδα. Σήμερα έχουμε δύο συνεδριάσεις, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν με δεδομένο ότι κάποια θέματα δεν μπορούν να καθυστερήσουν. Και είναι δύο γιατί έπρεπε στον χρόνο που προβλέπει ο κανονισμός και ο νόμος να υπάρχει σχετική πρόσκληση. Όπως θα έχετε δει και στις δύο συνεδριάσεις υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από τις περιφερειακές ενότητες που αφορούν δαπάνες και προμήθειες, διαγωνισμοί πρακτικά δημοπρατήσεις αλλά και έγκριση πρακτικών σε σχέση με τα τεχνικά έργα. Ουσιαστικά ολόκληρη η Πελοπόννησος είναι ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Εκτελούνται έργα και δημοπρατούνται έργα σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή όπου υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια, θα έλεγα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν εξασφαλιστεί πόροι. Από τη μία ολοκληρώνουμε το ΕΣΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι 100% θα ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία στο τέλος του έτους. Από την άλλη, το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων των 15 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε περιφερειακή ενότητα σε σχέση με την συντήρηση και τον εξυγχρονισμό του δικτύου που υπάρχει επαρχιακού και εθνικού ολοκληρώνεται. Πολλές πηγές χρηματοδότησης, έτσι ώστε η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και πολλές φορές έχει και δύο συνεδριάσεις. Αλλάζουμε κλίμα. Με το δικό του ευγενικό τρόπο, ο συνεργάτης του πιστοποιημένου κέντρου ανακύκλωσης οχημάτων και ηλεκτρικών συσκευών Αργολίδας Οικοσιλάν, Γιάννης Αθανασόπουλος, ζητά την επισκευή του δρόμου που οδηγεί προς αυτό λόγω μεγάλης και συχνής διάλυσης οχημάτων από αυτόν, αφού με τις πολλές λακκούβες που υπάρχουν σήμερα προκαλούν δυσλειτουργία και παράπονα από τους οδηγούς.
Βρίσκομαι εδώ πέρα σαν ειδικό συνεργάτης της εταιρείας της πιστοποιημένης ανακύκλωσης, της εταιρείας Οικοσιλάν, σταμάτηση γήπα ΣΟΕ, για να επισημάνω ένα πρόβλημα που είναι χρονίζει. Βρισκόμαστε στον δρόμο ο οποίος οδηγεί από την παραλιακή ζώνη προς την Δαλαμανάρα, ο οποίος είναι ο κεντρικός δρόμος που εξυπηρετεί όλους τους αγρότες σχεδόν και εξυπηρετεί και 17 βιοτεχνίες οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ πέρα στον χώρο. Επίσης δραστηριοποιούνται και κομμάτια που έχουν σχέση με τη χτινοτροφία και επίσης περνούν τα αυτοκίνητα τα οποία ο μεγαλύτερος όγκος των αυτοκίνητων μεταφέρουν τα σκουπίδια στην πληγή αυτή που λέγεται χωματερή. Επισημαίνουμε αυτό το γεγονός εδώ πέρα γιατί ο δρόμος είναι γεμάτος γούβες και θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε ανοιχτά αυτιά ώστε κάποια στιγμή να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Γιατί ξέρετε, όταν θέλουμε την ανάπτυξη πρέπει να έχουμε και την υποδομή. Διότι η επιχείρηση Οικοσιλάν, ανακύκλωση σταμάτηση γήπασης, δεν είναι μόνο ότι προσφέρει έργο και φόρους στο κράτος, αλλά απασχολεί περίπου τα 20 με 25 άτομα και δίνει τροφή σε οικογένειες και επίσης στο χώρο αυτό επισκέπτονται καθημερινά σχολεία, εκπαιδευτήρια για να δουν πώς γίνεται η ανακύκλωση. Θα θέλαμε λοιπόν να απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές και να κάνουν αυτό που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ώστε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της ανεργίας να γίνει ευχηθός στόχος. Θα λέγαμε ότι αυτός ο δρόμος έχει επισκευαστεί τουλάχιστον 10, μπαλωθεί θα έλεγα, τουλάχιστον 10 με 15 φορές. Μήπως πρέπει επιτέλους να φτιαχτεί ένας καινούργιος δρόμος. Ό,τι κινήσεις έχουν γίνει προσωρινά. Θεωρώ ότι πρέπει αυτό το κομμάτι που είναι περίπου τα 2 χιλιόμετρα να εξυγιανθεί και να γίνει σωστή τοποθέτηση της ασφάλτου, οπότε τουλάχιστον το πρόβλημα αυτό να ξαναπαρουσιαστεί μετά από πολλά χρόνια. Εκτελέστησαν από το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη κ. Διονύσιο τα εγγένεια του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Καλυθέας Κορίνθου κατά την εκκλησιαστική τάξη. Έγινε η υποδοχή των Αγίων Λειψάνων, τα οποία φυτεύθησαν στην Αγία Τράπεζα και ευθύς αμέσως ετελέστη ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός των εγγενείων, χωροστατούντος Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη κ. Διονύσιο.
Κλοπές και βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο τρίτο παιδικό σταθμό της Τρίπολης επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Άγνωστοι εισέβαλαν στο χώρο, σκαρφάλωσαν στη στέγη του σχολείου και ξύλωσαν τα κεραμίδια για να αφαιρέσουν τα λούκια τα οποία ήταν από χαλκό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δηλώνουν αγανακτισμένοι ο πρόεδρος του χωριού Γιάννης Τραχανάς, η διευθύντρια του σχολείου και ο πρόεδρος του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης, Θοδωρής Καραλής, που μίλησαν για το συμβάν. Σήμερα πληροφορηθήκαμε το πρωί από την υπεύθυνη του παιδικού σταθμού, τρίτου παιδικού σταθμού στον Άγιο Κωνσταντίνο, πως χθες το βράδυ πιθανόν διάφοροι που είναι γύρω από το χώρο των αλουμινίων και χαλκού είχαν έρθει εδώ και ξυλώσαν τον μπροστινή πλευρά και τα πλαϊνά των υδροροών. Όπως βλέπετε πίσω μας εδώ, φαίνεται ακριβώς, έχουν σηκώσει και τα κεραμίδια, έχουν κάνει επαγγελματική δουλειά και από ό,τι πιστεύω δεν ήταν ένα και δύο άτομα, ήταν οργανωμένη δουλειά. Αυτά είναι ακριβά. Το κόστος είναι γύρω στα 60 ευρώ το μέτρο. Έχουν κλέψει 60, 70, 80, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε αυτή τη στιγμή, τρέχον μέτρα αλουμινίου. Όχι αλουμινίου, συγγνώμη, χαλκού. Αυτό έχει ξανασυμβεί πριν δύο μήνες. Ανήμερα την καθαρά Δευτέρα ο πρόεδρος εδώ με ενημέρωσε ότι είχε γίνει το αντίστοιχο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, είμαστε μέσα σε μια πόλη, εδώ είναι πόλη, είναι προάστιο της πόλης. Είναι σπίτια, γυρίστε να δείτε, δεξιά και αριστερά, στα 50 μέτρα, γυρίστε να δείτε. Και πίσω ακριβώς, και δίπλα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή να μην παίρνει κανένας χαμπάρι, να μην μιλάει κανένας. Είμαστε σε μια κλειστή κοινωνία, που αυτά οι χαλκοί πηγαίνουν σε ορισμένα μαγαζιά. Δεν είναι 50 μαγαζιά εδώ, δεν είναι Αθήνα, δεν είναι Ασπρόπυργος να χάνονται τα ίχνη τους. Έλεος. Πέρασε η αστυνομία μετά από καταγγελία μας, ήρθε εδώ, πέριξε μια ματιά, μας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να πάμε να καταθέσουμε μήνυση κατά αγνώστου και να δηλώσουμε και πόσο ζημιά είναι. Λοιπόν, έχει γίνει πάλι αυτή η δουλειά, είχαν κλέψει τα μισά. Καθαρό Δευτέρα το πήραμε χαμπάρι, ειδοποιήσαμε την αστυνομία, είπαμε να κάνουμε μήνυση. Ο διοικητής της αστυνομίας της ασφάλειας, εμένα προσωπικά μου είπε, δεν μπορώ να κάνω εγώ μήνυση σαν τοπικός, πρέπει να έρθει διευθύντρια του σχολείου. Και όταν είπαμε ότι αυτή είναι, με ενδείξεις φυσικά, μας είπε όχι. Δεν είναι αυτή, γιατί εφόσον δεν είδαμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Όχι μόνο οι τοπικοί, αλλά και οι χωριανοί στα χωριά. Γιατί δεν μπορούν να αλωνίζουν αυτοί. Έχουν κλέψει σχεδόν όλα τα σπίτια στο χωριό. Δεν έχουν αφήσει αλέτρια, δεν έχουν αφήσει καζάνια. Κότες, μια κυρία πήρανε 10 κότες. Δηλαδή που θα πάει αυτή η δουλειά. Τις χάρες μας έχουν κλέψει επανειλημμένα από τους υπονόμους, καπάκια από τους υπονόμους, μας έχουν κλέψει 2-3 φορές τα λούκια, μας έχουν ρημάξει καλώδια, όλα τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει. Ή θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και θα το φεκίσουμε και θα γίνει. Ποιος θα πάει μέσα δεν ξέρουμε. Κάτι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είτε η εισαγγελία είναι, είτε η ασφάλεια είναι, ποιος και αν είναι. Καταλάβατε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα πράγματα να αντιμετωπίζουμε τους γύπτους κάθε τόσο καλλιγάκι. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Αυτά τα πράγματα γίνονται συνέχεια. Εμένα με απειλήσαν μια φορά, θα με κάψουν. Γιατί όταν ήμουν σαν πρόεδρος, πήγα, τους έκανα την παρατήρηση, με απειλήσαν, θα με κάψουν. Η αστυνομία μας είπε ότι εμείς τους πιάνουμε και ο εισαγγελέας τους αφήνει ελεύθερους. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή. Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη το κράτος. Ο παιδικός λειτουργεί κανονικά σήμερα, όπως βλέπονται, έρχονται τα παιδάκια. Τι άλλο να σας πούμε κι εμείς. Αλλά από τότε που ήρθε ο παιδικός από την Τρίπολη και έχει έρθει εδώ, συνέχεια όλες οι ζημιές γίνονται. Εγώ την ενημέρωσα την αστυνομία κατόπιν εντολής του Προέδρου και θα πάμε πάλι μαζί με τον Πρόεδρο στην αστυνομία. Τις εργασίες ανάπλασης της περιοχής του Περιστεριώνα στην Τρίπολη επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Δήμαρχος Δημήτρης Παυλής. Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθετούνται κυβόληθοι γύρω από τον Περιστεριώνα και επιπλέον θα μπει φωτισμός. Σε επόμενη φάση, ο Δήμαρχος προανήγγειλε μία εργολαβία και για τον εγκαταλελειμμένο Περιστεριώνα που είναι επικίνδυνος για τους περίοδους, αφού εγκριθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία.
Καταρχάς είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και κάποια χρόνια, πριν ξεκινήσουν καν, θα έλεγα, να ξεκινήσουν να δομούνται τα οικόπεδα γύρω από την περιοχή αυτή. Βέβαια η οικοδόμηση έγινε, το έργο αυτό έμεινε μητελές και οι πολίτες εδώ, οι συμπολίτες μας είχαν πάρα πολλά παράπονα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ολοκληρώνονταν αυτό το έργο. Βάλαμε τα χρήματα αυτά, τα έχουμε από τον προηγούμενο χρόνο, το 14, στο τέλος του 14 τα συμπεριλάβαμε, προκειμένου να εκτελεστεί αυτή η εργολαβία. Αυτή η εργολαβία που είναι ακριβώς δίπλα στο κέντρο της πόλης και που όλο αυτό το έσχος το οποίο επικρατούσε σε αυτή εδώ την περιοχή, όπως και ήδη οι κάτοικοι εδώ, οι όμοροι των διαμερισμάτων μας είχαν πει, να μπορέσουμε να το αναπλάσουμε προκειμένου να εμφανιστεί κάτι πολύ διαφορετικό σε αυτή εδώ την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Βέβαια δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτή τη στιγμή η μόνη ανάπλαση που γίνεται γίνεται κάτω στο δάπεδο. Φτιάξαμε και τον πεζόδρομο δίπλα που υπάρχει και θα βάλουμε και φωτιστικά σημεία σε αυτό εδώ το χώρο και φτιάχνουμε και το δάπεδο. Όπως βλέπετε η περιστεριώνα αυτή, η οποία είναι κάτι παραδοσιακό για την πόλη μας και σηματοδοτεί πολλές μνήμες, θα έλεγα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι του Μαυρόγεννη, έτσι το έλεγαν, έχει εγκαταλειφθεί πλήρως και υπάρχει και κίνδυνος από αυτά τα οποία είναι ακριβώς δίπλα επάνω στον πύργο αυτό, το οποίο και στην πορεία θα πρέπει μια νέα εργολαβία να αντικαταστήσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος, ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει όλα τα χρόνια, προσπαθούμε και κλείνουμε τρύπες παντού, ενώ έχουμε προγραμματίσει κάποια πράγματα να τα προχωρήσουμε, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να κλείνουμε τις παλιές τρύπες και τα προβλήματα που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί οι οικοδομές αυτές δεν γίνανε τώρα. Οι οικοδομές αυτές έχουν γίνει εδώ και μια πενταετία, και ίσως και παραπάνω, και οκταετία. Έτσι, η κοινόχρηστη χώρη είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάει ο Δήμος, δηλαδή τα του οίκου του. Και μετά ο ιδιώτης βεβαίως θα κάνει ό,τι έχει να κάνει στο οικόπεδο το οποίο πρόκειται να οικοδομηθεί. Αλλά εδώ πήγαμε ανάποδα. Έχει μείνει, όπως βλέπετε, και είναι και επικίνδυνη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλει διαθέτηση με παρέμβαση της αρχαιολογίας, γιατί αυτό δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε αυθαίρετα. Έτσι. Και θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση της ανάπλασης και να τον φωτίσουμε. Να φωτίσουμε αυτό το πύργο εδώ, για να είναι κάτι πολύ ωραίο στην περιοχή, το οποίο και το θέλουν βέβαια και οι πολίτες μας και όλοι μας το θέλουν. Έτσι. Ο ΠΑΟ Κουτσοποδίου αναδείχθηκε πρωταθλητής της Α1 κατηγορίας Αργολίδας, ενώ ο Κλέωνας Επιδαύρου πρωταθλητής της Β' κατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΠΣΕ. Το πρωτάθλημα της Α1 βγήκε πρωταθλητής ο ΠΑΟ Κουτσοποδίου. Τώρα θα λάβει μέρος στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο στη Γ' εθνική κατηγορία. Του ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Επίσης είχαμε και την απονομή του πρωταθλητή της Β' κατηγορίας, τον Κλέωνα Επιδαύρου, και μάλιστα πήραν και το κύπελο ήθους, διότι ήταν χωρίς αποβολή κόκκινη κάρτα. Άρα εξελίχθηκαν καλά οι αγώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Αυτό οφείλεται πρώτα στους παίκτες με τη συμπεριφορά τους, στους παράγοντες που ματώνουν, αβοήθητοι από την πολιτεία σημειωτέων, στους προπονητές και στους φιλάθλους με τη συμπεριφορά τους, διότι οι προσπάθειές μας είναι ακριβώς εκεί, να διεξάγονται τα παιχνίδια χωρίς φαινόμενα βίας. Για πείτε μας τώρα για την Α2 κατηγορία, ποιες είναι οι πρώτες ομάδες και ποιες... Συμμετέχουν οι 6 ομάδες, οι 3 από τον έναν όμιλο και οι 3 πρώτες από τον άλλον. Δηλαδή. Γίνεται ένα μίνι πρωτάθλημα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Αυτό είναι σε εξέλιξη, πηγαίνουν αρκετά καλά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και εκεί θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε κάποια ομάδα να ανέβει κατηγορία? Από την Α2, μία έως δύο ομάδες, ανάλογα με την εξέλιξη στη Γ' εθνική κατηγορία, θα ανέβουν στην Α κατηγορία. Ποιες είναι αυτές που την περιοχή μας ενδέχεται? Είναι οι 6 ομάδες. Είναι η Προσύμνη, η Θύελλα Λιμνών, ο Εθνικός Στολού, ο Κεραυνός Ηρίων, ο Όφη Ηλιοκάστρου
Και ο Εθνικός στο Λούτον, είπα. Ναι, ναι. Άρα αυτές οι ομάδες λοιπόν, κάποιοι από αυτές, κάποιες δύο από αυτές θα ανέβουν κατηγορία. Μία έως δύο και ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής το καλοκαίρι μπορεί να ανέβει και η τρίτη, διότι γίνεται ενιαία κατάταξη. Κάποια ομάδα μας η οποία θα ανέβει κατηγορία για την Για τη γάμα εθνική κατηγορία, για τη γάμα εθνική κατηγορία θα διεκδικήσει τώρα ο ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου. Για την β' εθνική κατηγορία διεκδικούσε και διεκδικεί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ο Παναργιακός. Και διεκδικούσε και διεκδικεί την παραμονή ο Ερμής Κιβερίου. Είχε όμως ένα τυχές και άδικο για μένα αποτέλεσμα εχθές. Και δυσκολεύεται η πιθανότητα παραμονής στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Αλλά επειδή παρακολούθησα αρκετά παιχνίδια του Ερμή Κιβερίου, έκανε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, μεγάλη προσπάθεια και είναι προς τιμήν όλων εκείνων που έχουν την ομάδα, από τη διοίκηση, τον προπονητή, τους παίκτες, τους φιλάθλους. Ήτανε, μπορώ να πω, υψηλό το επίπεδο συμπεριφοράς στο Κιβέρι. Μάλιστα. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτά, υπάρχει και το τυχαίο, υπάρχει και όλα αυτά. Έμα γι' αυτό είναι, γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο, γι' αυτό συγκινεί τόσο πολύ κόσμο, είναι απρόβλεπτο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποια ομάδα μας, ίσως ο Παναδιακός, να ανεβεί κατηγορία τουλάχιστον. Εντάξει, οι ομάδες έχουν μια ιστορία, έχουν περάσει από περιόδους κάμψης, παρακμής, πολύ καλών αποτελεσμάτων, πρωταθλημάτων. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τη δυναμική που έχει κάθε περιοχή και πώς αυτή η δυναμική εκδηλώνεται και διαμορφώνεται. Δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια νέων κάτω των 18 ετών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Πέμπτη στο γήπεδο του Άργους ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα νέων και δύο αντίστοιχες ομάδες της Φιλανδίας. Μοναδική ευκαιρία για τους φίλους του ποδοσφαίρου να παρακολουθήσουν τις ξεχωριστές αθλητικές διοργανώσεις. Είναι δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια μεταξύ των εθνικών ομάδων Ελλάδας-Φιλανδίας νέων κάτω των 18 ετών, την Τρίτη στις 5 η ώρα το απόγευμα στο στάδιο του Άργους και την Πέμπτη στις 11.30 ώρα. Ήδη οι αποστολές φτάνουν σήμερα και θα προπονηθούν σήμερα το απόγευμα, την Τετάρτη το πρωί, είναι όλα έτοιμα και πιστεύω ότι οι φιλάθλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι η ομάδα μας λοιπόν, η εθνική μας ομάδα νέων, έτσι. Κάτω των 18, στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά και ο παίκτης του Παναργιακού, ο Φάνης ο Μαυρομάτης, που έχει περάσει εδώ και από τις μεικτές μας ομάδες. Και αυτό είναι τιμή για όλους μας. Ναι, παραλάβουμε λίγο πότε θα γίνουν οι αγώνες για τους φιλάθλους, όπως δεν κατάλαβα καλά. Την Τρίτη στις 5 η ώρα το απόγευμα στο στάδιο του Άργους και το δεύτερο παιχνίδι την Πέμπτη στις 11.30 ώρα. Το Σάββατο το πρωί με σύμμαχο τον καιρό, οι Σπαρτιάτες με πολύ μεγάλη συμμετοχή έκαναν το γύρο της πόλης και έδωσαν μήνυμα ότι η υπόθεση της υγείας της καθαρής πόλης και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, μέρα χαράς, μέρα πολιτισμού, μέρα περιβάλλοντος, μέρα αθλητισμού. Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Για μας ο μαζικός αθλητισμός είναι και στο πρόγραμμά μας αλλά και ουσία. Θέλουμε να συμμετέχουν όλες οι ηλικίες και πιστεύω η σημερινή σας ανταπόκριση δείχνει ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά στον αθλητισμό. Συνδέσαμε τη σημερινή μέρα με την ημέρα ανακύκλωσης, με την ημέρα των καθαρών πόλεων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά συνδέονται και πρέπει να είναι καθημερινή μας δράση και καθημερινή μας ενασχόληση. Ναι στον αθλητισμό, ναι στην ανακύκλωση, ναι στη διαλογή στην πηγή, που για το Δήμο Σπάρτης είναι στοίχημα και θα το κερδίσουμε. Καλόν αγώνα! Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην πανελλήνια εκδήλωση καθαρών πόλεων. Εύχομαι να περάσετε καλά, να τερματίσετε όλοι και ευχαριστούμε όλους αυτούς τους εθελοντές που ήρθαν για αυτή την εκδήλωση.
Λαδό, μην κρύβεσαι. Συμμετείχατε? Συμμετείχαμε, ναι. Έχετε ξανασυμμετάσχει κι άλλη φορά? Όχι, είναι η πρώτη μας. Πώς περάσατε στον αγώνα? Καλά. Ναι, συμμετείχα. Για την ανακύκλωση? Για την ανακύκλωση, πάντα. Δηλαδή ξεκίνησε ο αγώνας για την ανακύκλωση? Ξεκινάει από τις 10 Μαΐου ο αγώνας για την ανακύκλωση. Ο καιρός βοήθησε για τον αγώνα, έτσι? Όχι μόνο βοήθησε ο καιρός, αλλά βοήθησαν και οι πολίτες του Δήμου Σπάτης, τα μικρά παιδιά, οι μαθητές. Είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική συμμετοχή. Για μας είναι στοίχημα. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Για μας ο μαζικός αθλητισμός είναι στους στόχους μας. Θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και όταν συνδέουμε αυτή την αθλητική εκδήλωση, γιατί συνδέεται για μας με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και με το περιβάλλον, είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Σήμερα ο αγώνας δρόμου αυτός, ο γύρος της πόλης, ήταν αφιερωμένη στην ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή που είναι στόχος του Δήμου Σπάτης και σε αυτό θέλουμε ο Δήμος Σπάτης να είναι πρωταθλητής σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα αφιερώνουμε και αυτό τον αγώνα και είμαστε παρέα και συμπαραστάτες και συνδιοργανωτές στο κίνημα του Let's Push, το οποίο γίνεται σήμερα 26 του μήνα σε πολλές πόλεις της χώρας και του χρόνου θα συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση. Και αυτή την κινητοποίηση την αφιερώνουμε σε αυτό το κίνημα των εθελοντών που μιλάνε για καθαρές πόλεις και εμείς το συνδέουμε και το εξειδικεύοντας με την ανακύκλωση στην πηγή και τη διαλογή στην πηγή. Για μας είναι σημαντικό, σας ευχαριστούμε και θέλουμε από εδώ και πέρα να συμμετέχουν όλοι οι δημότες μας ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Και τους καλούμε στις 10 του Μάη, η μέρα που ο Δήμος έχει εθελοντική καθαριότητα στην πόλη, να συμμετέχουν ενεργά. Ήδη θα βγει ανακοίνωση από το Δήμο και θα πει σε ποια σημεία θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα ανακαλύψουν αυτή την εκδήλωση. Ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ. Δεν έκανε ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο. Ευχαριστούμε τους εθελοντές που χορηγήσανε στον τον αγώνα. Εγώ τερμάτισα, κυνήγαγα την κόρη μου σε όλη τη διαδρομή, αλλά την έχασα λίγο στο μουσείο. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε ότι η ανακύκλωση είναι τρόπο ζωής. Και εύχομαι να περάσει αυτό το μήνυμα, ειδικά στα παιδιά, γιατί ξέρω ότι μεγάλη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μήπως μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη, καθαρότερη πόλη. Ο αγώνας δηλαδή για την ανακύκλωση ξεκίνησε? Ο αγώνας για την ανακύκλωση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Απλά τώρα γίνεται επίσημο σημαία για τον, τουλάχιστον αυτή τη δημοτική αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ενδέκατη περιφερειακή έκθεση τοπικής, παραγωγικής και τουριστικής φυσιογνωμίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοπλισμού επιχειρήσεων και κατοικίας. Αργολίδα 2015, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αργολίδας από 6 έως 10 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού και της περιφέρειας δίνουν το παρόν στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Η έκθεση που έγινε θεσμός φιλοξενεί και προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Επισκεφτείτε όλοι την έκθεση Αργολίδα 2015 από τις 6 έως τις 10 Μαΐου στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Αργολίδα 2015. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Τινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Τινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Η
Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέα Σκύλη. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10 611. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Τώρα μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μια ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα πελάγη μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 18 βαθμούς, στα βυτικά από 10 έως 20, στα υπόλοιπα υπερβατικά από 9 έως 20 και στα νησιά από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.